Λίνα, οι πρώτοι εμβολιασμοί στη Θεσσαλονίκη είναι γεγονός. Ξεκίνησαν στις 11 ακριβώς το πρωί. Ο πρώτος που εμβολιάστηκε ήταν ο επικεφαλής κλινικής COVID, ο κ. Σημεών Μεταλίδης, αλλά και ο παλαιότερος νοσηλευτής και επιτηρητής της μονάδας λοιμόξεων, ο κ. Γιάννης Ιστίκογλου. Ακολούθησαν και ο διοικητής του νοσοκομείου, όπως και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Κοτσιόπουλος, ο οποίος ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να δώσει το παρόν στην όλη διαδικασία. Η διαδικασία που κυλά ομαλά μέχρι και αυτή την ώρα σε τρεις αίθουσες του νοσοκομείου. Η μία χρησιμοποιείται για την αναμονή όσων εμβολιάζονται ενός Τετάρτου, μη τυχόν και παρουσιάσουν οποιαδήποτε αντίδραση αλλεργική. Ωστόσο, μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς, μας είπαν, και θα αναμένεται σήμερα να εμβολιαστούν 60 υγειονομικοί. Στόχος είναι μέχρι τη Δευτέρα να έχουν εμβολιαστεί 500 υγειονομικοί, τόσο του νοσοκομείου όσο και των κέντρων υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Από Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, με αρχές και νομένες το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στις δηλώσεις τους, οι πρώτοι που εμβολιάστηκαν τόνισαν ότι είναι η αρχή του τέλους για να ζήσουμε ελεύθεροι από εδώ και πέρα. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα. Μάλιστα. Και εμείς ας ακούσουμε τι λέει ο κύριος Μεταλίδης. Είναι ένα ασφαλές εμβόλιο. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι είναι ασφαλές. Εδώ είμαστε για να πείσουμε τον κόσμο ότι όταν θα δοθεί η ευκαιρία, όλοι θα πρέπει να εμβολιαστούν, γιατί αυτό θα είναι το όπλο για να περάσουμε ξανά στην κανονικότητά μας. Σήμερα πιστεύουμε ότι είναι η αρχή του τέλους αυτής της πανδημίας. Αν συμμετάσχουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια, θα πετύχουμε τον καλύτερο δυνατό στόχο.